Το Πολυτεχνείο Κρήτης έλαβε χθες το απόγευμα έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, με το οποίο μας κοινοποιείται το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 41 του νόμου 3028, η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την επικινδυνότητα και την ετοιμορροπία του κτηρίου της Μεραρχίας Κρητών, το οποίο ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το έγγραφο αυτό συνοδεύεται από το πόρισμα της Επιτροπής και από φωτογραφικό υλικό και σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, το Υπουργείο μας καλεί με βάση το πόρισμα να προβούμε σε άμεση εκτέλεση εργασιών στο υποδιερεύνηση χαρακτηρισμός μνημείο και υποκατάληψη κτίριο της Μεραρχίας, προκειμένου να αρθούν οι ετοιμορροπίες και να μην είναι επικίνδυνο το κτίριο τόσο για τους εισερχόμενους μέσα σε αυτό, όσο και για τους περιοίκους. Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι σε περίπτωση σεισμού οι συνέπειες που θα υπάρχουν για το κτίριο είναι απρόβλεπτες και πιθανότατα μη αναστρέψιμες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο πόρισμα σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει προφανώς από τις καταληψίες στο κτίριο και οι οποίες έχουν επιφέρει βλάβες στην όψη, αλίωσή της, ύπαρξη ρωμών και έχουν επιβαρύνει το κτίριο. Παρόλο που η αρμόδια υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης, ήδη από το 2009 είχε επισημάνει όλα αυτά σε έκθεσή της, το Υπουργείο Πολιτισμού έρχεται με καθυστέρηση 8 ετών να τα διαπιστώσει και επισήμως πλέον με το πόρισμα της Επιτροπής και μάλιστα να ζητήσει με επιτακτικό τρόπο από το Ίδρυμα ως νόμιμο ιδιοκτήτη την άμεση επέμβασή του. Σαν δημόσιο Ίδρυμα, τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι έχουμε αναλάβει με αποτελεσματικό τρόπο τις ευθύνες που μας αναλογούν. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 18 εκατομμυρίων ευρώ για την αναστήλωση τόσο του κτίριου της Μεραρχίας όσο και των άλλων δύο ιστορικών κτιρίων ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και οι ευθύνες μας αφορούν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων όσο και την προάσπιση του μνημείου. Απαιτούμε την άμεση εκένωση του κτηρίου, ζητώ από τους καλούς τους καταληψίες να εξέλθουν άμεσα από το κτηρίο, τόσο για τον κίνδυνο της δικής του ζωής, των περιοίκων, αλλά και τη διατήρηση του ιστορικού μνημείου. Παράλληλα, από τη στιγμή που το πόρισμα αυτό έχει κοινοποιηθεί επισήμως πλέον στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως νόμιμο ιδιοκτήτη, οι ευθύνες μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια στον προϊστάμενο του Ιδρύματος, τον Πρίτανη, και εγώ όφυλα και το έχω ήδη κάνει να ενημερώσω όλες τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση και να ζητήσω την εκένωση του κτηρίου προκειμένου άμεσα να προβούμε στις εργασίες οι οποίες μας καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνουμε. Μας λέτε δηλαδή ότι έχετε ζητήσει από την ελληνική αστυνομία να αναλάβει το θέμα της εκένωσης του κτηρίου? Σας λέω ότι πρώτα-πρώτα ζήτησε καλό τους καταληψίες να εξέλθουν ειρηνικά και αυτοβούλως. Δεύτερον, αν υπάρξει οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι από το έγγραφο αυτό η ευθύνη μεταφέρεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο πρόσωπό μου και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με ενημέρωση των αρμοδίων υπουργών και των υπολείπων αρχών για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το μήνυμα είναι ότι ζητώ αυτοβούλως άμεσα οι καταληψίες να εξέλθουν από το κτίριο προκειμένου να προασπιστεί και η ασφάλεια της ζωής αλλά και το μνημείο. Αν δεν αποχωρήσουν, τις επόμενες ημέρες όπως το λέτε, τι προτίθεστε να κάνετε? Η πολιτεία έχει νόμους, θεσμούς και όλα αυτά που λέτε προβλέπονται ποιος πρέπει να κάνει τι. Κύριε Δικαλάκη, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι πήρατε το έγγραφο το οποίο λέει ότι υπάρχουν ζητήματα ετοιμορροπίας στο κτίριο και ότι η διοίκηση του Πολυτεχνείου πρόκειται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα όμως έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός με τον οποίο κατακυρώνεται σε μια εταιρεία η μίσθωση για τα επόμενα 25 χρόνια των εν λόγω κτιρίων. Τι πρόκειται να γίνει με την συγκεκριμένη εταιρεία και με τον χρόνο με τον οποίο προβλέπεται να τα αναλάβει για να προχωρήσει τις επεμβάσεις? Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν και οι υπεύθυνοι από την τεχνική υπηρεσία του Ιδρύματος που παρευρίσκονται,
οι παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται δεν είναι μικρής κλίμακας, είναι μεγάλης κλίμακας. Απαιτούν εγκατάσταση συνεργείων για αποκατάσταση, για άμεση αποκατάσταση της στατικότητας του κτηρίου. Αυτά όλα είναι και πολυδάπανα και απαιτούν την έκδοση οικοδομικών αδειών. Δεν είναι αντίθετο αυτό με την αξιοποίηση των κτηρίων, καθώς οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν από το μισθωτή επενδυτή του κτηρίου. Δηλαδή, κύριε Πρίτανη, λέτε ότι τα 18 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν για την αναστήλωση της παραβάσης στα κτίρια προέρχονται από τον μισθωτή. Σαφέστατα προέρχονται από τον μισθωτή. Το Πολυτεχνείο δεν έχει χρήματα. Οι προϋπολογισμοί, όπως γνωρίζετε καλά, έχουν μειωθεί κατά 75% τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, στο σχέδιο νόμου, το οποίο είναι υποψήφιση για τα πανεπιστήμια, μας περιορίζεται δραστικά η δυνατότητα αξιοποίησης χρημάτων από τον Δυτικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, τον ΕΛΚΕ, καθώς τα χρήματα αυτά δεσμεύονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είμαστε στο και πέντε. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν είναι ένας σταλτικός παράγοντας το πόρισμα αυτό στο να προχωρήσει η τουριστική επένδυση. Όχι, τουναντίον απαιτείται με βάση το πόρισμα η άμεση αποκατάσταση των κτηρίων και αυτό δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά δεν τα έχουν. Όποιος νομίζει ότι το δημόσιο στη σημερινή εποχή μπορεί να δώσει 18 εκατομμύρια για αναστήλωση αυτών των κτηρίων ονειροβατεί, η μόνη ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή για να σωθεί μεταξύ άλλων και το μνημείο της Μεναρχίας είναι να προχωρήσει η αξιοποίηση. Πριν 10 χρόνια είχαν βρεθεί 4,5 εκατομμύρια για το κτίριο της Μεναρχίας. Είχε γίνει δημοπράτηση του έργου, είχε αναδειχθεί ο εργολάβος, ο οποίος δεν εγκαταστάθηκε ποτέ. Αναρωτιέμαι τι έγιναν αυτά τα χρήματα και αν κάποιος πλήρωσε ποτέ για αυτή την ολιγορία που υπήρξε για να χαθούν όλα αυτά τα ποσά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Πριν την κρίση, το 2009 αναφέρθηκα στην έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας που τα επισήμαινε όλα αυτά. Είχαν βρεθεί κονδύλια δεδομένου ότι δεν είχαμε μπει ακόμα στο βαθμό που είμαστε σήμερα στην κρίση, από το δημόσιο βέβαια, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αναστήλωση του κτηρίου. Αυτό δυστυχώς λόγω των καταληψιών δεν προχώρησε ποτέ. Η χρηματοδοτική ικανότητα της εταιρείας που έχει κερδίσει το διαγωνισμό είναι δεδομένη. Μπορεί να καλύψει αυτό το κόστος που λέτε, τα 18 εκατομμύρια. Και θέλει γιατί να υπολογίζεται ότι δεν έχει τέτοια κεφάλαια. Κοιτάξτε, υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία, προκήρυξη με σαφείς όρους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ελέγχθηκαν από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Με βάση τα προβλεπόμενα στο διαγωνισμό, προσκόμισαν όλες τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές. Και δεν έχω κανένα λόγο να συμμερίζομαι τέτοιους όγκους. Όταν έγινε η διαγωνιστική διαδικασία, ήταν σε γνώση αυτών που συμμετείχαν τα προβλήματα τα οποία έχουν τα συγκεκριμένα κτίρια και ότι ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να καταστούν, να αρθεί μάλλον η επικινδυνότητά τους. Σαφέστατα, φυσικά δεν είχαν τη δυνατότητα επίσκεψης στο κτίριο. Μπορούσαν να επισκεφθούν μόνο τα άλλα κτίρια των φυλακών και των στρατώνων, αλλά για το κτίριο της Μεναρχίας τους τέθηκαν υπόψη σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας και τα τεχνικά δελτία, όπως επίσης και η οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί για την αναστήλωση του κτίριου της Μεναρχίας. Μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι έχετε ένα έγγραφο στα χέρια σας που ουσιαστικά σας καθιστά, ή μάλλον καθιστά τη διοίκηση του Πολυτεχνείου υπεύθυνη για τα προβλήματα τα οποία έχει το κτίριο αυτή τη στιγμή, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και για τους πολίτες. Η διοίκηση του Ιδρύματος είναι εκ των πραγμάτων υπεύθυνη. Ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τώρα, τι γίνεται, πώς προχωράτε. Με επίσημο τρόπο, το Υπουργείο Πολιτισμού, κοινοποιώντας μας το πόρισμα, μας λέει ότι πρέπει να προβούμε σε άμεσες ενέργειες, τόσο για την ασφάλεια ανθρωπίνων ζώων, όσο και για τη διατήρηση του μνημείου. Αν φεύγοντας από εδώ, σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, γίνει ένα σεισμός, θα κλαίμε όλοι πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα. Κύριε Βρετανό, μέχρι πότε πρέπει να εγκαινωθεί το κτίριο, υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο συγκεκριμένο? Ή δίνετε εσείς σαν διοίκηση ένα περιθώριο? Δεν δίνω κανένα περιθώριο, ζητώ άμεσα αύριο να αποχωρήσουν καταληψίες. Αν θα αποχωρήσουμε διάβιο.
Όχι... Έχω απαντήσει νομίζω σε αυτή την ερώτηση. Έχω ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πριν απολύσεις... Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτούν λίγο σοβαρά, θα σκεφτούν την ασφάλεια και τη δική τους και των περιοίκων, θα σεβαστούν το μνημείο και θα αποχωρήσουν. Πριν από λίγες ημέρες λάβατε ένα χαρτί από την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων που κοινοποιούσε την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού του συγκεκριμένου κτηρίου ως μνημείο. Τότε είχατε αφήσει σαφείς αιχμές για τον χρόνο που επέλεξε η συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να στείλει το συγκεκριμένο έγγραφο. Σήμερα, μάλλον χθες με το έγγραφο που πήρατε, φαίνεται ότι αυτό το έγγραφο βολεύει ουσιαστικά την Βρετανία στην προσπάθεια που κάνει για την τουριστική αξιοποίηση, για την αξιοποίηση τουριστική, όπως προέκυψε από το διαγωνισμό του κτηρίου. Τελικά, μήπως οι αιχμές που αφήσατε για το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχαν τόσο μεγάλη βάση δεδομένες της νέας εξέλιξης? Όχι, τουναντίον. Καταρχήν, ήθελα να πω ότι το έγγραφο χαρακτηρισμού ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως είχαμε επισημάνει, αλλά και αυτή η διαπίστωση έρχεται επίσης με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και να θυμίσω επίσης ότι στο πρώτο έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων υπήρχε προσπάθεια να προκαταλάβει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, αναφέροντας ότι το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση. Και με την κοινοποίηση του πόρισματος, το οποίο τότε δεν ήταν ακόμα έτοιμο, διαψεύδονται παταγωγός. Σε περίπτωση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτοβούλος σημείο, όπως αφήσατε να εννοηθεί, εκκαινωθεί το συγκεκριμένο κτίριο, πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το θέμα της αξιοποίησης? Θέλω να πω, έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία και πότε υπολογίζει, αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να ξεκινήσει τις εργασίες? Όπως είπα, ο διαγωνισμός έχει κλείσει, έχει κατακυρωθεί. Μπορούν άμεσα να προχωρήσουν στις εργασίες για τις άμεσες εργασίες που μας ζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνουν. Άρα έχει υπογραφεί η σύμβαση. Αυτό, όπως είπα, το θέμα της υπογραφής δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι έχει κλείσει ο διαγωνισμός, έχει κατακυρωθεί και πλέον έχουμε όλες τις νόμιμες συνέπειες την απόφαση κατακύρωσης. Κύριε Ζητάνη, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να επιμείνω. Για να μπει κάποιος να κάνει εργασίες με δική του χρηματοδότηση. Το θέμα της υπογραφής κλείνει εντός των ημερών. Είναι θέματα διαπραγμάτευσης της σύμβασης. Αλλά είναι όλα τυπικές διαδικασίες, δεδομένου ότι έχει υπάρξει κατακύρωση. Εάν υπάρξει εξέλιξη σε σχέση με το θέμα του μνημείου, της ανάδειξης του συγκεκριμένου κτηρίου ως μνημείο, υπάρχει περίπτωση να ανατραπούν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη σύμβαση ή διαφορετικά τι νόημα είχε η αντίδραση, έτσι, γιατί υπήρξε μια σκληρή αντίδραση. Υπήρξε όντως σκληρή αντίδραση για αρκετούς λόγους, θα έλεγα. Πρώτον, για τη μεγάλη καθυστέρηση. Δεύτερον, αναφέρθηκα στο ότι προσπαθούσε να προκαταλάβει το πόρισμα της Επιτροπής και θεωρώ ότι αν δεν είχε υπάρξει αυτή η αντίδραση, ίσως να βρισκόμασταν κάπου αλλού σήμερα. Και τέλος, η αντίδραση ήταν για να γνωστοποιηθεί το θέμα και να μην υπάρχουν πολυσυεργίες στο χαρακτηρισμό. Το χαρακτηρισμό ως μνημείο έχω πει επανειλημμένα ότι τον θέλουμε. Ποιος έχει την επίβλεψη των εργασιών με δεδομένο ότι το κτίριο έχει ιδιαιτερότητες, είναι αυτό που είναι, και προφανώς οι όποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο ποιος θα το έλεγε? Σαφέστατα το θέλουμε περισσότερο από κάθε άλλο. Είναι η ιδιοκτησία του Ιδρύματος στο κτίριο. Το Ίδρυμα σέβεται περισσότερο από κάθε άλλο το κτίριο. Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, προβλεπόντουσαν και στην προκήρυξη. Θα εμπλακεί και η τεχνική υπηρεσία του Ιδρύματος, αλλά και οι υπηρεσίες αρχαιολογίας και Υπουργείου Πολιτισμού. Ωραία.